να επιβάλλει με το έτσι θέλω την κατάσταση αυτή στη συγκεκριμένη περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η συμφωνία η οποία υπάρχει ανάμεσα στις τρεις χώρες, δηλαδή στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και στην Αιγύπτο, στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες στην Τριμερή, λέει ένα πράγμα. Ότι η απειλή του ενός αποτελεί ταυτόχρονα και απειλή για όλους τους άλλους. Έτσι λοιπόν, η φρεγάτα Νικηφόρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο πολύ κοντά, όπως μπορείτε να δείτε, στο Μπαρμπαρός, το οποίο και αυτό πλέον συνεχίζει τις βόλτες του στην περιοχή 4 και 5 της Κυπριακής ΑΟΣ. Από εκεί και μετά το πλοίο Νικηφόρος θα βρίσκεται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, με βάση τις πληροφορίες τις οποίες υπάρχουν, το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας θα έχει παρουσία εδώ, κυρίες και κύριοι, μέχρι την 1η του μήνα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Όσο δηλαδή θα έχει διάρκεια και αυτή η ναύτεξ. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί η Άγκυρα πάρα πολύ απλά φοβάται πλέον. Φοβάται τη δημιουργία εδώ μιας τριπλής συμφωνίας ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο. Από εκεί και μετά, πώς φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την απόφαση να βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα? Αυτό έγινε μάλιστα όταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ελλάδας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί συναντήθηκε με τον αρχηγό των Ηνωμένων Πολιτείων, τον στρατηγό των Ηνωμένων Πολιτείων. Από εκεί λοιπόν δόθηκε η απόφαση. Λίγο πιο μακριά τώρα από τα δύο αυτά πλοία υπάρχουν οι λεγόμενοι διαιτητές. Είναι το αμερικανικό πλοίο, είναι και ένα γερμανικό πλοίο, το οποίο παρακολουθεί από μακριά ουσιαστικά αυτές τις εξελίξεις. Η Τουρκία άλλωστε, κυρίες και κύριοι, το έχει δηλώσει μέσω του κ. Ερντογάν. Θέλω να βρίσκομαι εδώ. Εδώ μπορεί να βρεθεί. Εδώ γνωρίζει ότι πολύ δύσκολα ωστόσο μπορεί να βρεθεί, γιατί εκεί στο οικόπεδο 6 η Exxon Mobil θα κάνει τα δικαιώματά της, θα ασκήσει τα δικαιώματά της για τη γεώτρηση την οποία θα έχουμε μέσα στο Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν, Χρήσανθε, ζούμε έναν επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με ναύτεξ από την Λάρνακα ως απάντηση ουσιαστικά, λέγοντας προς την Άγκυρα ότι παρανομείται, και την απάντηση της Άγκυρας ξανά με αντινάφτεξ από το σταθμό της Ατάλειας, που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν έχει δικαιώματα. Μας έλεγαν σχηματικά, Σωτήρη, πηγές στο Υπουργείο Άμυνας, ότι το σκηνικό που πάει να στηθεί τώρα θυμίζει μονομάχους στο Far West και είναι η στιγμή που ο καθένας από αυτούς τοποθετεί τα πιστόλια του στο τραπέζι. Αυτή την ώρα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή αυτό κάνουν, στην ουσία αποτροπή πάνε να κάνουν, και θα δούμε τώρα ποιου τα νεύρα θα αντέξουν περισσότερο. Έτσι. Και ποιος μπορεί να κάνει το μοιραίο λάθος ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε άλλο, δεν θα δούμε άλλο πλοίο, πολεμικό πλοίο της Τουρκίας, εκτός από αυτό που συνοδεύει τον Μπαρμπαρός. Μάλιστα. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα.